Σας διακόψαμε. Εντάξει, δεν θα διακόψετε, αλλά πρέπει τι να... Τι νεότερα έχουμε, κύριε Σαγαλά, για πείτε μας. Να ενημερώνω με τον κόσμο. Λοιπόν, οι αποφάσεις βγήκαν, απλά έχει μείνει ένα διαδικαστικό. Βγαίνουμε όλοι σύσσωμοι στο δρόμο, αύριο γίνεται και δεύτερη προσυγκέντρωση στον περιφερειακό του Ορχομενού. Βγαίνει σύσσωμος όλος ο Δήμος Ορχομενού μαζί με τους συναδέλφους που έχουν βγει και στη συγκέντρωση στον Αγιάννη. Και όλοι μαζί, το πολύ σε μία με δύο μέρες θα κατευθυνθούμε προς κάστρο. Μαζί είμαστε και σε συνεννόηση και με τον Αγροτικό Σύλλογο Θηβών και που είναι μέσα και τα Βάγια και οι Θεσποιείς. Μιλάτε άρα, για λοιπόν, κάστρο. Άρα λοιπόν πάμε στο μεγάλο μπλόκο του κάστρου ξανά στη Βιωτία. Μα ούτως ή άλλως εκεί θα καταλήγουμε. Το παραδοσιακό μας μπλόκο είναι το κάστρο. Τώρα όλα αυτά που συμβήκαν ήταν είτε για παρεξηγήσεις. Ωραία, εντάξει. Αρκεί να έχει εκπονηθεί μια συνολική στρατηγική. Ακριβώς. Σήμερα ήταν μια μαζική συγκέντρωση. Υπόθηκαν πολλά, υπήρχαν πολλές αντιγκλήσεις. Καλό αυτό. Έγινε ένα brainstorming. Καταλάβαμε κάποια πράγματα και βγήκε η απόφαση τελικά. Όλοι μαζί, σύσσωμοι, θα ξεκινήσουν από πάνω σε πορεία και θα κατευθυνθούμε όλοι προς το κάστρο. Αυτό θα ξεκινήσει αύριο, κύριε Τσαγαλά. Αύριο θα γίνει προσυγκέντρωση εδώ στον Ορχομενό. Ήδη έχει γίνει μια προσυγκέντρωση στον Αγιάννη. Θεωρώ ότι την επόμενη, την Πέμπτη, θα ξεκινήσουμε για κάστρο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε Τσαγαλά, για την άμεση ενημέρωση. Καλούς αγώνες. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γιώργο, και αύριο να ξαναπούμε ότι και από τον Πανθιωτικό σκέπτονται να...